Γεια σας αγαπητοί μου και καλώς ήρθατε εδώ μαζί μου στο φτιάξ' το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο, δηλαδή θα σας δείξω πόσο εύκολα μπορούμε στο σπίτι μάλιστα να κάνουμε tie-dye σε ένα μπλουζάκι άσπρο κατά προτίμηση. Θα το βάψουμε συνεπώς, θα χρωματίσουμε. Είναι μια πολύ διαδεδομένη ιδέα γενικά για τα ρούχα μας, ώστε να τα ανανεώσουμε. Πολύ εύκολα γίνεται και φυσικά εγώ λοιπόν είμαι εδώ πέρα με τη συσκευασία που θα μας βοηθήσει στο εγχείρημα αυτό. Βαφή για ύφασμα. Ό,τι χρώμα θέλουμε επιλέγουμε και όπως μπορείτε να δείτε από ένα προσχέδιο, ενδεικτικό παράδειγμα, έχω επιλέξει ροζ βαφή. Μπορείτε να το κάνετε με διάφορους τρόπους. Μαζί θα δουλέψουμε τον απλό. Μπορείτε να βρείτε τη βαφή στα καταστήματα ή online και αμέσως σας εξηγήσω ποιο ύφασμα είναι καλύτερο να αξιοποιήσουμε ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί και σε πλυντήριο με το επιθυμούμε. Γενικά τα υφάσματα όπως βαμβακερό, λινό ύφασμα είναι εύχρηστα στην περίπτωση αυτή για να τα βάψουμε και να διατηρηθεί το χρώμα του. Πάντως στη συσκευασία σας αναγράφεται ποιο ύφασμα είναι ιδανικό για κάθε σκοπό. Αν γενικά ασχοληθούμε με ένα δύσκολο ύφασμα όπως είναι το δέρμα ή το λάτεξ, τότε το έργο μας θα είναι δύσκολο και επομένως δεν συνίστανται αυτά τα υφάσματα. Τα προαναφερθέντα υφάσματα, δηλαδή λινό, βαμβακερό και ούτω καθεξής, υπερισχύουν, τα προτιμάμε δηλαδή. Η σύνθεσή τους είναι κατάλληλη για διάφορες χρήσεις. Θα σταθώ ωστόσο στα υφάσματα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε σε αυτή την περίπτωση να τα προσέξουμε καλύτερα. Το ύφασμα που έχω μπροστά μου, δηλαδή το δίχρωμο αυτό εδώ πέρα, άσπρο με ροζ, είναι ένα δείγμα της δουλειάς μας, ένα αποτέλεσμα που θα προκύψει. Άσπρο έχω στη μία πλευρά και σιγά σιγά μεταβαίνει σε όμορφο φωτεινό λιλά. Μετά έχω το αρχικό μου ύφασμα που είναι κίτρινο χρώμα, το οποίο βάζοντάς το στη ροζ βαφή ανανεώνεται και γίνεται και αυτό ροζ, όπως φαίνεται εδώ πέρα στα δεξιά μου. Πρέπει να προσέχουμε ή βασικά να γνωρίζουμε ότι εάν το ύφασμά μας είναι εξ αρχής φωτεινό, ανοιχτή απόγνωση θα πάρουμε και το ανάποδο. Παρ' όλα αυτά σε πολύ σκούρες αποχρώσεις, όπως είναι το μαύρο ή το σκούρο μπλε, δεν ανοίγουν πάρα πολύ χρησιμοποιώντας τις βαφές για υφάσματα, γι' αυτό χρησιμοποιείται χλωρίνη. Αλλά και η χλωρίνη βέβαια για να τη χρησιμοποιήσουμε θέλει πολύ προσοχή, γιατί ανοίγει πάρα πολύ τα χρώματα γενικά στα υφάσματα. Με προσοχή λοιπόν! Ένας τρόπος για να βάψουμε τα ρούχα μας είναι βάζοντάς τα στο πλυντήριο με τη βαφή για τα υφάσματα. Βέβαια δεν είναι κάτι που συνιστώ και σίγουρα ούτε και οι γονείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, βασικά σε αυτές τις περιπτώσεις, προτού κάνουμε το οτιδήποτε, καλό είναι να διαβάζουμε τις οδηγίες του κατασκευαστή που βρίσκονται πάντα στο πίσω μέρος του κουτιού και να ακολουθούμε κατά γράμμα ό,τι πρέπει. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις αυτές, οι οδηγίες που αναγράφονται είναι σε τι θερμοκρασία πρέπει να πλύνουμε το ύφασμα, ποιο ύφασμα είναι κατάλληλο σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες προφανώς και πόση ποσότητα βαφής χρειάζεται ανά ύφασμα. Σημαντικές λοιπόν πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουμε προτού ξεκινήσουμε το εγχείρημά μας. Η δύναμη του χρώματος εξαρτάται από το υλικό μας ή και τον όγκο μας, βασικά τον όγκο του υφάσματος. Άμα είναι κάποιο ταχύ ύφασμα, όπως ένα pullover, σίγουρα θα χρειαστούμε μεγαλύτερη ποσότητα σε βαφή. Όσο πιο βαρύ το ρούχο, όπως pullover ή φούτερ λοιπόν, τόσο περισσότερο χρώμα κι εμείς θα βάλουμε. Οπότε πάμε να τα δούμε κιόλας όλα αυτά σιγά σιγά. Η βαφή που εγώ έχω επιλέξει καλύπτει 46 χρήσεις περίπου, αν την εφαρμόσουμε σε λεπτά υφάσματα. Έχω μπροστά μου δύο υφάσματα τώρα. Το ένα στο αριστερό μου χέρι έχει βαφτεί όλο, όπως βλέπετε κατά μήκος, ενώ το δεξί είναι βαμμένο όμπρε. Δηλαδή, το μισό είναι βαμμένο και προς το τέλος και από τη μέση και κάτω ή προς τα πάνω, όπως το βλέπει κανείς, το χρώμα αρχίζει και φθήνει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δικό σας ύφασμα ή άλλως πολύ οικονομικά το βρίσκετε στην αγορά. Και ύστερα μαζί με τη βαφή το φτιάχνετε. Στην κατάλληλη θερμοκρασία εννοείται, όπως ορίζουν και οι οδηγίες. Επαναλαμβάνω, παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαβάζουμε τις οδηγίες. Το εγχείρημα αυτό γίνεται στο πλυντήριο, αλλά και στο χέρι. Και εγώ τώρα θα επιχειρήσω να το κάνω αυτό στο χέρι. Πάρα πολύ εύκολη είναι η διαδικασία, μη σας προβληματίσει ότι θα λερώσουμε τον πάγκο μας. Όλα θα γίνουν με προσοχή.
Οπότε λοιπόν, πολύ εύκολη διαδικασία και έτσι μπορούμε να δούμε και έμπρακτα το αποτέλεσμά μας. Βλέπετε ότι τώρα εγώ έχω ένα μπολ με νερό και τα γάντια αφού θα το κάνω στα χέρια. Εδώ πέρα λοιπόν θα το δούμε όλα αναλυτικά, συνεπώς γεμίζω ένα μπολ με νερό και τώρα η δοσολογία της βαφής εξαρτάται από το είδος του υφάσματος. Όλα μας τα λένε οι οδηγίες. Και για να ανακατέψω τη βαφή μου, εγώ εδώ πέρα έχω και ένα πινέλο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε κάνει για αυτή τη δουλειά. Έχω και τα γάντια μου, όπως είπα, γιατί σκοπό έχω να βάψω το ύφασμα και όχι το δέρμα μου. Εδώ είναι για τα υφάσματά μου, βόμβα κερά και τα δύο σε δύο διαφορετικά χρώματα. Μπες, τα έλεγε κανείς, και άσπρο, για να δούμε κιόλας και το διαφορετικό χρωματικό αποτέλεσμα. Στο μπολ τώρα που έχω μπροστά μου, το έχω γεμίσει με 2 λίτρα ζεστό νερό αρχικά. Και θα χρειαστούμε μεγάλη ποσότητα από τη βαφή. Εδώ πέρα λοιπόν το βάζω. Και ανακατεύω λοιπόν με το πινέλο μου για να ομογενοποιηθεί η βαφή στο νερό και μετά θα είμαι έτοιμη για να δημιουργήσουμε. Φοράω τα γάντια μου, ροζ και αυτά ίσως να ταιριάζουν με τη βαφή μας. Παίρνω λοιπόν το μπέζ ύφασμά μου και το βουτάω καλά έτσι μέσα στο νερό. Καλά καλά το βάζω. Παντού θέλω να πάει η βαφή και παντού θέλω να πάει το ύφασμα και θα το αφήσω για καμιά ώρα μέσα στο νερό ώστε να γίνει καλά η δουλειά. Αν είχαμε κάποιο πιο σκούρο ύφασμα, θα έπαιρνε περισσότερη ώρα. Οπότε τώρα που έχουμε φωτεινό ύφασμα, θα το αφήσουμε για μία ώρα, γιατί όχι. Παίρνω και το δεύτερο ύφασμά μου, το οποίο θα βάψω το μισό όπως προείπα και το βουτάω και αυτό πάλι μέσα στο νερό έως το σημείο που θέλω να βάψω. Καλά καλά και αυτό το βουτάω. Και αυτό επειδή είναι περίπου το μισό ύφασμα, μπορώ να το αφήσω και μισή ώρα, αλλά άμα θέλω έτσι πιο έντονο χρώμα, το αφήνω και αυτό μια ώρα. Τεκτοποιώ λοιπόν τα υφάσματά μου, τα ανακατεύω και θα δούμε και το αποτέλεσμα. Ελέγχουμε αναδιαστήματα σε τι φάση βρισκόμαστε. Σε μισή ώρα μπορεί λοιπόν να έχουν βαφτεί. Έχω ακούσει ότι κάποιοι βάζουν αλάτι ηξίδι ώστε το αποτέλεσμα να επιταχυνθεί και να είναι πιο έντονο. Γενικά δεν το συνιστώ αυτό, καθώς δεν ευνοεί το χρώμα ούτε το ύφασμα. Ακολουθούμε πάλι τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αφού περάσει μια ώρα, ξαναφοράω τα γάντια και αφορώ τα υφάσματα από το νερό. Αν κάποιος θέλει τώρα πιο έντονο αποτέλεσμα, μπορεί να ξαναβάλει το ύφασμα στο νερό για περισσότερη ώρα. Εγώ πάντως είμαι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμά μου και το επόμενο βήμα τώρα είναι να βουτήξω τα υφάσματά μου σε κρύο νερό. Να τα απλώσω τώρα, να το δούμε πώς έχουν γίνει έως αυτό το σημείο. Πάρα πολύ όμορφα, εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει λοιπόν το υφάσμα μου και μπορούμε να διακρίνουμε τις διαφορετικές χρωματικές εντάσεις ακριβώς επειδή είχαμε και δύο διαφορετικά χρώματα, μπέζ και άσπρο. Γεμίζω λοιπόν τον μπολ με κρύο νερό και βάζω το ύφασμά μου. Το κάνουμε αυτό λοιπόν για να φύγουν, να ξεπληθούν οι έντονες κοιλίδες που μπορούν να προκύψουν και οι χρωματικές ή χρωστικές ουσίες. Καλό είναι να βάλουμε και σκόνη απορρυπαντικό για ρούχα για να το ξεπλύνουμε, να καθαρίσουμε καλά το ύφασμά μας. Πολύ ωραία. Να, αυτές τις κοιλίδες θέλω να αφαιρέσω. Τώρα θα δοκιμάσω και σε ένα λευκό t-shirt, βαβακερό είναι, και θα ακολουθήσω ακριβώς την ίδια διαδικασία. Βουτώ λοιπόν το μπλουζάκι μου στο ζεστό νερό έως το σημείο που θέλω να βάψω. Θα το αφήσω και αυτό για μια ώρα, έτσι μια ώρα περίπου, και επανέρχομαι φίλοι μου για να δούμε το αποτέλεσμα.
Εδώ είμαι λοιπόν αγαπητοί μου και μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα πώς φαίνεται στο t-shirt μας εδώ πέρα στην μπλούζα, το οποίο μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ και θα το φορέσω και μέσα σπίτι ή έξω άμα φτιάξει ο καιρός. Έτσι λοιπόν στην άκρη της μπλούζας είναι έτσι πιο έντονο το ροζ και όσο ανεβαίνει αρχίζει και εξασθενεί το ροζ, το όμπρε χρώμα που λέγαμε. Έχω και τα δύο μου μικρά υφασματάκια εδώ πέρα και βλέπουμε πώς είναι οι διαφορετικές εντάσεις στο ροζ. Αυτό είναι λοιπόν αγαπημένοι μου το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Φίλα,